να το πω έτσι. Και συνέπεσε βέβαια με εσάς, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, όχι, μα ίσα-ίσα, είμαστε μια χαρά, είσαστε εντάξει. Είμαστε στο τηλεφωνικό ραντεβού, απλώς εγώ φοβήθηκα ότι θα τραβούσε η συνέντευξη. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί θέμα, κύριε Κατσότη, τώρα το αντιλαμβάνεστε. Σου λένε δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις. Εσείς τώρα γιατί κάνετε συγκεντρώσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να μένουμε σιωπηλοί απέναντι, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται, γιατί υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι το θέμα της υγείας των μέτρων και να μην διασπαρεί ο ιός, που με μεγάλη ευθύνη το εργατικό κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στέκεται απέναντι σε αυτό, παίρνοντας όλα τα μέτρα, αυτά που υποδεικνύει η επιστημονική κοινότητα. Και αν θα είδατε και πλάνα από την προετοιμασία, γίνονται εδώ μεγάλη προετοιμασία, έτσι ώστε ο κόσμος να είναι την απόσταση που πρέπει να έχει ο ένας από τον άλλον, με μάσκες, με γάντια και όλα αυτά που θα είναι δειγμένα μέτρα, για να μπορέσει να γίνει αυτή η συμβολική, να το πω έτσι, συγκέντρωση σήμερα, γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα η Πρωτομαγιά. Κύριε Κατσότη, συγγνώμη, τι κωδικό στείλατε για να... δεν στείλατε κωδικό στο 13033 για να... για τη μετακίνηση αυτή? Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι είναι ο ένας πάνω στον άλλον στους χώρους δουλειάς και χωρίς να παίρνετε κανένα μέτρο από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα σήμερα εδώ, που παίρνονται όλα τα μέτρα, υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να υπάρχει μια άδεια ή το Β6 ή το Β2 ή αλλού. Μην πιέζουμε δηλαδή, ούτε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είναι μια κίνηση, την κάνουν τα συνδικάτα, καλούν τα μέλη τους. Είναι πολλά συνδικάτα που σήμερα παίρνουν μέρος εδώ σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν κάνει το ΚΚΕ, έτσι να ξεκαθαρίζουμε. Το ΚΚΕ συμμετέχει, στηρίζει. Είμαστε εδώ, τα μέλη μας, τα στελέχη μας που είναι στα συνδικάτα, που πρωτοσατούν, είναι εδώ και δίνουν το μήνυμα αυτή τη συγχωριστή μέρα. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι δεν μπορείτε να μείνετε σιωπηλοί. Εγώ απολύτως δέχομαι ότι ιδιαίτερα σε αυτή την περίσταση, απολύτως, δεν το λέω προσχηματικά, το εννοώ, δεν μπορεί κανείς, και το ΚΚΕ βέβαια, να είναι σιωπηλό. Να ρωτήσω, ο μοναδικός τρόπος για να μην είναι κανείς σιωπηλός είναι να παραβιάζει τα όποια μέτρα λαμβάνονται τώρα για την υγειονομική θωράκιση όλων μας και να κάνει συγκέντρωση? Δηλαδή, το ΚΚΕ δεν μπορούσε να βρει άλλο τρόπο για να μην είναι σιωπηλό? Δεν υπάρχουν χιλιάδες άλλοι τρόποι σήμερα για να αρθρώσει κανείς λόγο, και μάλιστα λόγο σκληρό και κριτικό λόγο, χωρίς να δίνει και το λάθος μήνυμα, αν θέλετε. Διότι δεν δίνεται ένα λάθος μήνυμα όταν λέτε ότι, ξέρετε, εμείς εφαρμόζουμε τα μέτρα και τις αποφάσεις κατοδοκούν και ότι όποτε γουστάρουμε στέλνουμε μήνυμα για τη μετακίνηση, αλλά τώρα όχι, διότι έτσι θεωρούμε? Ακούστε, να σας πω ότι ακόμη και στο Ισραήλ ο Νετανιάχου επέτρεψε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενάντια μάλιστα στην κυβέρνηση και στη διαφθορά που υπάρχει εκεί. Και εδώ σήμερα λοιπόν και η κυβέρνηση φαντάζομαι ότι το ευλέπει το θέμα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο παραβιάζει, όπως είπατε προηγουμένως. Τα μέτρα προστασίας είναι συγκεκριμένα. Αυτό που δεν, να το πω, τηρείται έτσι, είναι αυτό που λένε οι συγκέντρωση πάνω από τα 10 άτομα. Κάτι το οποίο τέλος πάντων παραβιάζει. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, το μήνυμα για τη μετακίνηση. Και το μήνυμα για τη μετακίνηση. Είναι θέμα. Είναι σε εφαρμογή. Ακούστε, όσοι θα συμμετέχουν σήμερα εδώ θα έχουν στείλει μήνυμα για μετακίνηση. Είναι εργαζόμενοι, είναι συνδικάτα, τα οποία θα έχουν 10-10, μέχρι 10 τέλος πάντων, και θα συναντηθούν όλοι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, τι πιο απλό από αυτό? Και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που παραβιάζουν. Ακούστε, το μήνυμα που βγαίνουν. Εντάξει, αυτό το μήνυμα ξέρετε πόσο στέλνουν όλοι και τι δικαιολογίες βρίσκουν όλοι να πάνε για περίπατο, να πάνε για να ψωνίσουν κτλ. Το θέμα δεν είναι εκεί. Δεν είναι να ξεγελάσουμε κανέναν. Σήμερα υπάρχει μια απόφαση των συνδικάτων να μαζευτούν εδώ για να μπορέσουν να δώσουν το μήνυμα ότι δεν θα πληρώσουν ξανά αυτή την κρίση η οποία έρχεται, και όλοι το λένε αυτό, θα είναι βαθιά. Και ήδη τα μέτρα που πάρθηκαν με τις πράξεις του μοναδικού περιεχομένου, με τις απολύσεις που έχουν γίνει, 140.000 απολύσεις αυτή την περίοδο, με την εκπεριτροπή σε εργασία, με το 50% του μισθού
που παίρνουν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση με τις πράξεις του περιεχομένου, με τα ωράρια τα οποία δεν τηρούνται πουθενά στους χώρους δουλειάς, με την εντατικοποίηση σε χώρους οι οποίοι δούλευαν αυτή την περίοδο, όπως τα σούπερ μάρκετ, όπως οι τελιβεράδες, όπως το υγειονομικό προσωπικό που δεν πληρώνονται ούτε οι υπερορίες τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέτρα που πάρθηκαν και αυτά θα ενταθούν το επόμενο διάστημα για να αντιμετωπίσουμε, όπως λέμε, την κρίση. Δεν μπορεί να αποδεχτεί να συμβιβαστεί η εργατική τάξη ο λαός μας με αυτή την πολιτική που φορτώνει την κρίση. Κύριε Κατσότη, είναι σαφές αυτό που λέτε και είναι δεδομένες θέσεις του ΚΚΕ. Δεν θα τις προφανώς δεν θα τις μάθουμε. Δεν είναι του ΚΚΕ μόνο θέσεις. Και συνδικάτων. Και συνδικάτων. Δεν θα μπορούσατε να, λένε πολύ καλόπιστα, να πάμε το άλλο Σάββατο πιθανότατα που υπήρξε μια απόφαση έτσι να μετατεθεί ο εορτασμός. Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζουν τα συνδικάτα πότε θα το γιορτάσουν. Και αποφάσισαν να το γιορτάσουν την ημέρα αυτή. Και τι θα αλλάξει το άλλο Σάββατο? Μήπως θα έχει σταματήσει ο κίνδυνος της διασποράς? Όχι. Μήπως έχει δεχτεί το εμβόλιο, θα δεχτεί το εμβόλιο? Όχι, όχι. Απομακρυνόμαστε λίγο περισσότερο. Τι θα αλλάξει? Τι θα αλλάξει? Απομακρυνόμαστε, σου λένε. Από τι απομακρυνόμαστε? Απομακρυνόμαστε λίγο από το, ας πούμε, από αυτή την χρονική περίοδο που είναι πιο αυστηρή η καραντίνα. Αυτό, όπως λένε οι επιστήμονες. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, εμείς πάντως δεν καλούμε τον κόσμο ούτε στο χωριό του να πάει, ούτε κλέτια να κάνει, ούτε τίποτα. Είναι μια μέρα σήμερα ξεχωριστή. Γιορτάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τιμούμε τους νεκρούς του Σικάγου του 1886. Τους καπενεργάτες Θεσσαλονίκη του 1906. Δεν το συζητούμε αυτό. Δεν αφήσετε κανένα στο μήνυμα και αλίμονο. Και τιμούμε και τους αγώνες που έγιναν από την τάξη για να έχουν σήμερα δικαιώματα. Συμφωνούμε απολύτως. Δεν υπάρχει. Άλλη τρόπη. Δεν θα αλλάξει τίποτε λοιπόν στην επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει. Αποφασίζεται από τα συνδικάτα τη συγκέντρωση. Ένα θέμα να βάλουμε με πλήρη κατανόηση των όσων λέτε. Δεν το συζητούμε για το μήνυμα τη Πρωτομαγία, αλίμονο. Αλλά σου λένε οι πιστοί τώρα, οι χριστιανοί εννοώ, που πάνε στις εκκλησίες. Σου λέει δεν μπορούσαμε να κάνουμε Πάσχα στα προαύλια τηρώντας μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα. Γιατί δεν μας άφησαν. Βάζω το ερώτημα γιατί ξέρετε πρέπει να τα πούμε όλα. Γι' αυτό, εύλογο είναι. Γι' αυτό ερώτημα, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ εύλογο. Δεν αφήσετε κανένας ούτε την αγωνιστική δράση του ΚΚΕ, ούτε την σταθερή προσήλωσή του στις αρχές του και στους αγώνες κτλ. Έτσι, δεν το συζητούμε αυτό. Έτσι, για να μην είμαστε, μην πάμε στο ιδεολογικό ή πολιτικό. Λέμε τώρα ορισμένα πρακτικά θέματα. Δεν μπαίνει καν τέτοιο θέμα. Δεν μπαίνει καν. Έλεγα εγώ νωρίτερα, κύριε Κατσότη, ότι στη Γαλλία βρήκανε τρόπο και τιμήσανε την εργατική, θα τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά μέσω διαδικτύου και μάλιστα με ωραίο εντυπωσιακό τρόπο. Εγώ έχω δει το τελευταίο διάστημα ότι η ΚΝΕ, θέλω να είμαι σαφής, κάνει εξαιρετικά σποτάκια, ας πούμε, έτσι, διαδικτυακά, τηλεοπτικά κλπ. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι το μήνυμα για την σημερινή Πρωτομαγιά δεν είχε άλλο τρόπο το πάμε και τα συνδικάτα ή το ΚΚΕ να το περάσουν παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να γίνει? Κύριε Μακρυγιάννη, πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας, την οποία αν θέλετε πρώτη εφάρμοσε το ΚΚΕ με αναστολή δραστηριοτήτων, εφάρμοσε τέτοιες μορφές μέσα από το διαδίκτυο, άλλες μορφές επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και τον λαό, μορφές δραστηριότητας και συνεννόησης και συνεδριάσεων, να το πω έτσι, μέσα από το διαδίκτυο, και εμείς υλοποιήσαμε τέτοιες μορφές, αλλά η σημερινή ημέρα αποφασίστηκε, όπως είπαμε, από τα συνδικάτα. Αυτά αποφασίζουν πώς θα τη γιορτάσουν. Το ΚΚΕ στηρίζει, γιατί θεωρεί ότι με πολύ μεγάλη ευθύνη γιορτάζεται σήμερα αυτή η ημέρα, με όλα τα μέτρα προστασίας, και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού από αυτή την εκδήλωση. Ο κίνδυνος υπάρχει στους χώρους δουλειάς που δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο. Αυτό είναι ένα θέμα που λέτε. Εκεί συμφωνώ απολύτως. Συμφωνούμε ότι πολλές εταιρείες δεν εφαρμόζουν όπως θα έπρεπε. Έχουμε δει εικόνες, έχουμε δει στιγμιότυπα, έχουμε ακούσει καταγγελίες. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Και καλό μήνα και καλή Πρωτομαγιά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.